Γεια σας. Και εδώ θα δούμε τώρα ένα SSD, το οποίο είναι της Otis, και κάνει με jar down ανοίγει, jar up κλείνει, και θα δούμε τις διαδικασίες που πρέπει να χρειαστούμε για να μπορέσουμε να ανοίξουμε το SSD. Είμαστε στο σημείο που εδώ έχουμε το equalizer και εδώ, σε αυτό το σημείο, είναι το σημείο το ανοιχτό. Και μετά το κάνουμε τζαρά και το φέρνουμε στο σημείο του ζάχαρης του κλεισίματος. Αυτή η διαδικασία να τη δούμε με το shifting tool, το B shifting tool, το απλό, που έρχεται, εδώ είναι το tubing, είναι το σημείο που κατεβαίνουμε, ερχόμαστε, μπαίνουμε μέσα, κατευθυνόμαστε κάτω στο χώρο, περνάμε και ερχόμαστε και κλειδώνουμε εδώ κάτω στα κλειδιά. Κάνοντας jar down, θα προσέξετε ότι πάμε να κλείσουμε. Κλείνουμε, φτάσαμε στο σημείο να μπορέσουμε να κλείσουμε, να ανοίξουμε το SSD. Όταν φτάσουμε στο σημείο αυτό που είναι του κλεισίματος, παρακολουθείτε εδώ πέρα ότι κλείνουν τα κλειδιά. Βλέπετε την κίνηση που αλλάζει το σημείο. Όταν αλλάξει το σημείο και έχουμε φτάσει στο άνοιγμα, αυτό φεύγει μόνο του κάτω. Το ξαναπαίρνουμε πάνω στην επιφάνεια, έχουμε ανοίξει και είμαστε ελεύθεροι και φεύγουμε μέσα από το πηγάδι. Εάν θα πάμε να το ανοίξουμε, το γυρνάμε αυτό πάνω κάτω, κατεβαίνουμε πάλι με τον ίδιο τρόπο, περνάμε κάτω από το SSD, γυρνάμε, μπαίνουμε μέσα, κατευθυνόμαστε στον απάνω στο χώρο που είναι τα κλειδιά και εκεί απάνω σταματάμε και κάνουμε τη διαδικασία του jar up. Φτάνουμε στο σημείο που είναι η εικόνη, εδώ που έχουμε το σημείο που θα μας κλείσει. Βλέπετε πως αλλάζει η κίνηση και εδώ μας ελευθερώνει, έχουμε κλείσει και είμαστε ελεύθεροι και φεύγουμε. Σαν SSD χρησιμοποιείται και σαν Nipple, έχει θέση για κλειδιά στο σημείο αυτό για να κλειδώσει ένα lock manual που μπορούμε να βάλουμε έτσι ένα plug ή ένα οτιδήποτε άλλο εργαλείο. Κατεβαίνουμε πάλι κανονικά κάτω, πάμε στο σημείο, κλειδώνουμε και μπαίνουμε σε αυτόν τον χώρο που κλειδώνει το lock manual, βάζουμε το plug ή μπορεί να άλλο, τι άλλο μπορούμε να βάλουμε, και εδώ είναι ο χώρος που είναι τα packing. Σε αυτό το χώρο κάνει τη στήριξη και στεγανοποιεί το σημείο και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σαν νύπρο. Αυτά.